Σήμερα, στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχα την ευκαιρία να συναντήσω τους ομολόγους μου και να συνομιλήσω μαζί τους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Καταρχήν, συζητήσαμε για τις υβριδικές απειλές και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Αναφερθήκαμε στην τεταμένη κατάσταση στον Περσικό κόλπο και την αναζήτηση τρόπων προστασίας της ναυτιλίας. Η Ελλάδα, ως γνωστόν, σαν χώρα ποντοπόρου ναυτιλίας, έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα. Ακολούθως είχα σειρά διμερών επαφών με τους ομολόγους μου, τον κύριο Μάς, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, την κυρία Ζαχαρίεβα και τον κύριο Δημητρόφ. Η συνάντηση μάλιστα με τον κύριο Μάς συμπίπτει με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Βερολίνο. Εκφράσαμε από κοινού τη βούλησή μας για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας και αποδέχτηκα την πρόσκλησή του για να πάω στο Βερολίνο. Με τον κύριο Δημητρόφ είχαμε την πρώτη μας συνάντηση, κατά την οποία συζητήσαμε για τις πτυχές εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Κατέστησα απολύτως σαφές τον κύριο Δημητρόφ ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην αυστηρή εφαρμογή της Συμφωνίας. Με την κυρία Ζαχαρίεβα συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Σόφια στις 10 Σεπτεμβρίου. Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου για την τουρκική προκλητικότητα, για τα προβλήματα που η Τουρκία δημιουργεί στο Αιγαίο και για την επιθετικότητά της εναντίον της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.